συνέντευξη αυτή έχει να κάνει με την διεκδίκηση των οφειλόμενων γερμανικών επανορθώσεων, πολεμικών αποζημιώσεων για τα εγκλήματα και τις καταστροφές που προκάλεσαν στη χώρα μας οι Ναζί στην κατοχή. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τήρηξε το έτος 2024 καμπάνια για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων γερμανικών επανορθώσεων, πολεμικών αποζημιώσεων για τα εγκλήματα και τις καταστροφές που προκάλεσαν στη χώρα μας οι Ναζί την κατοχή. Οι οφειλές είναι αποφασισμένες από τις διεθνείς διασκέψεις. Το παράδειγμα Λάρισας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας προχωρά από σήμερα στην έναρξη της καμπάνιας για να κάνει γνωστό το θέμα και να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές και αποφάσεις διοικητικών συμβολίων, μαζικών φορέων, σωματείων, συλλόγων του νομού στο παρακάτω ψήφισμα. Το 2024 κλείνουν 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τη φασιστική κατοχή, 80 χρόνια από τότε που η εργατική τάξη της Ελλάδας, ο λαός και η νεολαία του συσπηρωμένη στο ΕΑΜ, στον ένοπλο βραχείο ΝΑΤΟ των Ελλάς, την ΕΦΟΝ, πάλευαν νικηφόρα με το όπλο στο χέρι, με αιμοδότη, νου και ψυχή το ηρωικό ΚΚΕ.